Νυχθημερών τα συνεργεία του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου επιχειρούσαν να κρατήσουν στο οροπέδιο ανοιχτούς τους δρόμους, προκειμένου να γίνεται η μετακίνηση και μόνο με αγροτικά οχήματα ή αντιολισθητικές αλυσίδες στις περιπτώσεις που αυτό ήταν αναγκαίο. Από χθες το βράδυ, πραγματικά το κύμα της Αθήνας, όπως ήταν τα προγνωστικά, ήρθε και στο οροπέδιο Λασιθίου. Είμαστε σε επιφυλακή όλη τη νύχτα. Τα μηχανήματα επιχειρούν όλη τη νύχτα να συντηρήσουμε το οδικό δίκτυο, ώστε άμα χρειαστεί να παρέμβουμε και να έχουν ασφάλεια για τις ευπαθείς ομάδες, κυρίως πληθυσμού. Το χιόνι έπεφτε ακατάπαυστα και μέσα σε λίγα λεπτά από το πέρασμα των Greater, η άσφαλτος είχε και πάλι λουστεί με το χιόνι και τα προβλήματα που αυτό δημιουργεί στις μετακινήσεις. Δύσκολη, πολύ δύσκολη. Εγώ έχω δύο μωρά παιδιά και δυσκολεύομαι πολύ. Πάρα πολύ. Ο συντονισμός είναι μεγάλος. Είναι πολλά τα μέτωπα που έχουν ανοίξει. Κάνουμε οικονομία δυνάμεων και προσπαθούμε καθημερινά να ανταπεξέλθουμε. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, ο δρόμος προς το αεροπέδιο ήταν κλειστός για την αποφυγή ατυχημάτων. Ενώ η θέα μέσα στον κάμπο και τα χωριά του αεροπεδίου να κόβει την ανάσα και το χιόνι να φτάνει ή και να ξεπερνά σε κάποια σημεία ακόμη και το ένα μέτρο. Το χιόνι πέφτει ακατάπαυστα στο αεροπέδιο Λασιθίου, ενώ σε κάποια σημεία ακόμα και μέσα στο Τζερνιάδο το ύψος ξεπερνά και το ένα μέτρο. Ξεπερνάει το ένα μέτρο, ακόμα και στον κάμπο του αεροπεδίου Λασιθίου το χιόνι είναι πάρα πολύ και όπως βλέπουμε χιονίζει ακόμα και αυτή την ώρα. Γίνεται προσπάθεια και ένα συντονισμός για να είναι ανοιχτή η δρόμη. Το έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής. Δεν έχει κλείσει καθόλου το οδικό δίκτυο. Και σιγά σιγά θα μπούμε και στα χωριά, στα σοκάκια, να εξυπηρετήσουμε. Μέσα στα χωριά η εικόνα αντιπροσωπευτική. Αυτοκίνητα καλυμμένα από το λευκό πέπλο, είσοδοι σπιτιών αποκλεισμένες. Πολύ, πολύ. Περίμενε. Μεγάλη προσπάθεια, μεγάλη προσπάθεια. Δύσκολη πολύ το χιόνι, έτσι. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ακόμα και μπροστά από τα σπίτια, δύσκολο να βρείτε το αυτοκίνητο. Παναγία μου. Χαράξα το βγάλω. Μια ώρα πολέμα να το βγάλω. Εσείς το βρήκατε το αυτοκίνητό σας? Ναι, ναι, το βρήκαμε. Πολύ ήταν το χιόνι, αλλά ευτυχώς όλα πήγανε καλά. Δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα, οι δρόμοι ανοιχτοί. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, μια βλάβη σε κεντρικό μετασχηματιστή κράτησε τουλάχιστον επί 2 ώρες το πρωί χωρίς ρεύμα όλο το οροπέδιο, με τους κατοίκους να επιχειρούν να βρουν τρόπο να ζεσταθούν και να κάνουν τις δουλειές τους. Το διπορικό στο χιόνι συνεχίζεται. Το παλεύουν, το παλεύουν. Μια χαρά σας βλέπω. Μια χαρά, να είναι καλά ο Δήμος, μας ανοίγει πάλι στο δρόμο, μας κάνει. Εντάξει, δεν έχουμε πρόβλημα. Έχουμε δυσκολίες, δεν γίνεται χιόνι χωρίς δυσκολίες. Αλλά καλή καρδιά και όλα περνάνε. Έκκληση να περιοριστούν στις απαραίτητες και μόνο μετακινήσεις έκανε ο Δήμαρχος Γιάννης Στεφανάκης, ο οποίος από το πρωί σε μια προσπάθεια να καλύψει τις ανάγκες των ευπαθών ομάδων ή με τη διακοπή ρεύματος, έδωσε εντολή να προετοιμαστεί το κέντρο υγείας προκειμένου να φιλοξενηθούν εκεί όσοι πιθανότατα το είχαν ανάγκη. Απευθύνω έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις όσο το δυνατόν περισσότερο, για να μην απασχολούνται άσκοπα οι δυνάμεις του Δήμου. Σε 24ωρη βάση πολιτική προστασία στην έδρα του Δήμου στον Τζερμιάδο. Επιχειρούσε να διαμορφώσει το σχεδιασμό αντιμετώπισης της κατάστασης με τα μηχανήματα του Δήμου να ελέγχονται με GPS. Από εδώ, από το κέντρο επιχειρήσεων, μπορούμε να παρακολουθούμε όλο το οροπέδιο Λασιθίου που επιχειρούν αυτή τη στιγμή, που υπάρχουν προβλήματα και σε συνεννόηση με τους προέδρους των κοινοτήτων να τα επιλύουμε. Προκειμένου να αποφευθεί οποιαδήποτε πιθανότητα να υπάρξει πρόβλημα, ο κ. Στεφανάκης κάλεσε όσους αγαπούν το οροπέδιο να μην το επιλέξουν για εκδρομή αυτές τις μέρες που η χιονόπτωση και τα προβλήματα με το οδικό δίκτυο είναι έντονα, παραπέμποντας μέσα στα επόμενα 24 ώρα μια εκδρομή που θα είχε λόγω του πυκνού χιονιού ιδανικά χαρακτηριστικά.